Χαρακτηριστική ήταν η κίνηση επίδειξης μηδενικής ανοχής σε διαφοροποιήσεις, όταν ο Αντώνης Σαμαράς με επιδεικτικό τρόπο γράφει επιτόπου την επιστολή διαγραφής του Νικήτα Κακλαμάνη στο άκουσμα ότι ψηφίζει όχι. Ναι. Λίγα λεπτά αργότερα, μετά και την υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου, ο Πρωθυπουργός καυτηρίαζε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μόνιμοι καταστροφολόγοι, ευνηδιασμένοι από όσα ήρθαν και από όσα καλά έρχονται για την οικονομία. Θέλησαν, το είδατε όλοι, να είναι η Ελλάδα στην ακυβερνησία. Αυτό δεν θα τους το επιτρέψουμε ποτέ. Κύριοι συνάδελφοι, είχε προηγηθεί στη Βουλή ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ μεταξύ Τσίπρα, Μημαράκη και Βενιζέλου, με αφορμή την πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Προεδρείου της Βουλής. Επειδή θεωρούμε ότι θα πρόκειται για ένα πρωτοφανές πραξικόπημα κοινοβουλευτικό, εμείς θα καταθέσουμε πρόταση μορφής κατά του Προεδρείου. Πρόταση μορφής κατά του Προεδρείου. Το κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα δεν θα τα κάνετε κουρέλια, επειδή έτσι σας ορίζουν οι δανειστές. Με εκβιάζετε? Τι νομίζετε, θα φοβηθώ την πρόταση μορφής? Ή νομίζετε ότι θα μου προκαλέσετε την απόφαση? Θέλω να συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, εσάς. Αυτό είναι ασχημία κοινοβουλευτική και δημοκρατική. Και του απαντήσατε με σθένος όπως πρέπει. Εκτός εάν η απάντησή σας εξελίφθη ως βροχή, ενώ ήταν φτύσιμο αυτό που έπαινε να είναι. Όμως οι εκατέρωθεν βολές συνεχίστηκαν με τον Αλέξη Τσίπρα έξω από τη Βουλή να επιτίθεται εκ νέου στον Γιάννη Στουρνάρα και με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα από την αίθουσα της Βουλής να ανταπαντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με έμεση αναφορά στο επίδομα που εμφανίζεται να λάμβανε η μητέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Υπουργός των Οικονομικών δεν υφίσταται. Δεν έχουν τη δυνατότητα να υπερψηφίσει η ίδια κοινοβουλευτική τους ομάδα τον Υπουργό της Διάλυσης, τον Υπουργό της Καταστροφής, τον Υπουργό της Εκχώρησης του Δημόσιου Πλούτου στα συμφέροντα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει να χάνει. Επιχείρησε ένα άνευ προηγουμένου κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Κατέθεσε πρόταση μορφής εναντίον του Υπουργού Οικονομικών. Για προσωπικούς λόγους? Όχι. Με έπιασε με τη γίδα στην πλάτη? Όχι. Είμαι σφετεριστής δημοσίου χρήματος? Όχι. Παίρνω επίδομα για την ενήλικη κόρη μου από την πρόνοια? Δεν παίρνω. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο? Κύριε Πρόεδρε, είναι... Όμως το πολυνομοσχέδιο έφερε αναταραχή και στη Δημάρ μετά τις δύο διαφοροποιήσεις βουλευτών της, οι οποίοι απέφυγαν να παραστούν στην ψηφοφορία. Η στάση των Γρηγόρη Ψαριανού και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι θεωρούνται ενδυνάμει μαξιλαράκια για την κυβερνητική πλειοψηφία, έχουν προκαλέσει σοκοματικό θέμα για τη Δημάρ. Ο Γρηγόρης Ψαριανός άνοιξε σήμερα και επισήμως θέμα ευθυνών για τη συρρήκνωση των εκλογικών ποσοστών του κόμματος. Το μισό ακροατήριο της Δημάρ, η μισή εκλογική βάση ήταν αλλαγμένη. Είχε αλλάξει από το Μάιο. Το 6,23 έχει γίνει 1,5-2 παρατέταρτο. Ως δευτερεύοντα κλιμάκια της ηγεσίας είναι σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι συζητιέται μέσα στη δημοκρατική αριστερά ότι εντάξει, μπορεί μετά τις ευρωεκλογές θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς θα είμαστε βοηθοί του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπουρμπουτσουλούκι και γίνεται το μπάχαλο, λένε άνθρωποι από τη δημοκρατική αριστερά ότι πρέπει να μπούμε εμείς δυνατά και να κρατάμε τα γέμια, να τους δείξουμε την ευρωπαϊκή πορεία. Μην μας ρίξουν σε καμιά δραχμή, σε καμιά Βενεζουέλα. Η ανακοίνηση σε καθημερινή βάση ανύπαρκτων θεμάτων δίθεν εσωκομματικής δημοκρατίας υπονομεύει αντικειμενικά τις εκλογικές προοπτικές της δημοκρατικής αριστεράς. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπήρξε και ένας μήνυμα ανασχηματισμός της κυβέρνησης με τον παραιτηθέντα Μάξιμο Χαρακόπουλο να αντικαθίσταται στη θέση του